Και θέλω να καλημερίσω και τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, βουλευτή του Ποταμιού, ο οποίος έχει έναν επιπλέον λόγο να χαίρεται. Κύριε Μαυρωτά, καλημέρα. Θέλετε να το δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλετε να το δούμε. Για πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ πολύ. Να δούμε τι έγραψε ο Γιώργος Μαυρωτάς στο διαδίκτυο. Κοίτα λίγο με αγωνία. Να δω τι θα γράψετε. Δεν είναι fake news αυτό. Δεν είναι fake news αυτό. Μην την πατήσουμε. Περήφανος παπάς που μπήκε και ο δεύτερος γιος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στους χημικούς μηχανικούς, μέχρι που θα με ψηφίσει, ώστε να μείνει ο μπαμπάς βουλευτής για να μην τον έχει καθηγητή. Αυτοσαρκαστικό λίγο. Είναι αυτοσαρκαστικό. Πάντα είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι τα συγχαρητήρια είναι για όλα τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους και αυτά που δεν πέτυχαν όμως, αλλά ανοίγει μια νέα πόρτα στη ζωή τους, γιατί πολλές φορές βλέπουμε λουστραρισμένες πόρτες που δεν έχουν πολύ περιεχόμενο από μέσα και κάποιες άλλες πιο ταπεινές που έχουν πάρα πολύ περιεχόμενο, αρκεί καλά, να καλά. Ψάχνονται τα παιδιά, πάντα παντού υπάρχουν θύλακες δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Περιμένουμε στο πολύ λογική κίνηση και σωστή. Εγώ θεωρώ ότι γενικά το θέμα των fake news είναι ένα σύγχρονο καρκίνωμα της πληροφόρησης και βλέπουμε ότι με την τεχνολογία και ειδικά με τα social media αυτό, μία είδηση μπορεί να είναι ψεύτικη αλλά είναι τόσο γρήγορη η διασπορά της που μετά άντε να την μαζέψεις. Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά το δυστύχημα με τα fake news. Στη συγκεκριμένη περίπτωση... Γίνεται με ο Ιταλός ο Τομάζο Ντεμπενεντέτιο. Με πολιτική σκοπιμότητα. Πολλές φορές γίνεται και με πολιτική σκοπιμότητα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν δούμε ότι υπάρχουν ολόκληρες κυβερνήσεις, ολόκληρες κομβικές αποφάσεις, όπως ήταν για παράδειγμα το Brexit, το οποίο πολλές φορές στηρίχτηκε η καμπάνια πάνω σε fake news. Λεωφορεία που πηγαίνανε με πληροφορίες που ήταν άλλαν τάλλον. Αυτό λοιπόν το πράγμα το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να δίπλο-τρίπλο διασταυρώνουμε την οποιαδήποτε είδηση, κυρίως άνθρωποι που είμαστε δραστήριοι στα social media, γιατί εκεί πέρα στα social media υπάρχει μια ανθρωποφαγία τόσο πολύ μεγάλη που πάνω στην ταχύτητα της είδησης δεν υπάρχει, ας το πούμε, είναι η διασταύρωση της εγκυρότητας. Είναι μήπως αποτέλεσμα αυτής ανθρωποφαγίας που λέτε, κύριε Μαυρωτά, αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού που έχει δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση? Ναι, υπάρχει αυτό και από την άλλη επιτρέψτε μου να πω ότι ειδικά στην Ελλάδα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα τόσο πολιτικό κλίμα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ένα κλίμα σχεδόν εμφυλιοπολεμικό, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα το επιτείνει αυτό το πράγμα και είναι ακριβώς ό,τι δεν χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, θέλω να βάλουμε και να πω κάτι. Να πει και ο κύριος Μαυρωτάς. Τα fake news... Α, θα μας απαντήσει, γιατί μας τα fake news δεν ξεκίνησαν τώρα. Ήδη όταν εμφανίστηκε το ποτάμι στο πολιτικό σκηνικό το 2014, είχαμε έναν καταιγισμό από fake news, το από πού προέρχεται το ποτάμι, έτσι, ότι είναι το κόμμα των καναλαρχών, των εργολάβων, του κυρίου Μπόμπολα. Άρα το ένα το άλλο. Δηλαδή, εμείς είμαστε βίωμα, το βασικό θύμα των fake news. Εγώ δεν μίλησα για προσωπικά βιώματα. Όχι, δεν λέω προσωπικά. Όχι, απλώς να πούμε ότι δεν είναι τωρινό. Υπάρχουν πάρα πολλά από επιθέσεις στο διαδίκτυο από τρόλ. Το ΣΥΡΙΖΟ τρόλ στο Twitter και τα λοιπά. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Κοιτάξτε, δεν συζητάμε και είναι κόλαση. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Θα προκαλέσατε κι εσείς όμως. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περίοδου. Η χώρα τυπικά τουλάχιστον έχει βγει εκτός μνημονίων. Ωστόσο, τι χρειάζεται. Έχει ανοίξει ένα πιο δύσκολο κεφάλαιο, να πούμε αυτό, ότι φεύγει από ένα προστατευμένο με τους θεσμούς και πηγαίνει. Και καλείται από μόνη της η κυβέρνηση. Μεγαλύτερη αυτονομία, σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη. Σωστά. Πρέπει να μιλήσουμε πλέον για το σχέδιο για την Ελλάδα μέχρι. Πώς θα μιλήσουμε όμως για το σχέδιο για την νέα Ελλάδα όταν υπάρχει πόλωση, όταν υπάρχει διχασμός και όταν υπάρχει στόχος κύριος και των μεν και των δε να συσπυρώσουν και τους οπαδούς. Η στο ΣΥΡΙΖΑ εμποδίζει το όραμα για την Ελλάδα ή τα 5,1 δις που έχει ψηφίσει ο Τσόγκας και τα μέτρα όλοι οι βουλευτές, και όλοι οι βουλευτές για τα επόμενα. Δεν ξέρω, εγώ που κριτικάρω τον Τσόγκα ή τα αυτά που έχει ψηφίσει ο Τσόγκας. Κύριε Οικονόμου, κύριε Τσόγκα, η δεξιά και η αριστερά. Συμπιέζεστε. Εγώ είμαι στα κέντρο, δεν είμαι στα... Εννοώ δεξιά μου. Το κέντρο φαίνεται ποιος είναι. Να πει και εκείνος αυτό που θέλω να πω είναι... Έχετε καμία ταμπέλα στο κούτελο που λέει ποιος φαίνεται? Εμείς δεν θέλουμε ταμπέλες. Λες τι φαίνεται? Εμείς δεν θέλουμε ταμπέλες. Λοιπόν, δηλώνεις κεντρός, Γιώργο? Εμείς κεντρός, δεν είναι το ποτάμι. Εμείς είμαστε προοδευτικό φιλελεύθερο. Και εγώ δηλώνω κεντρό. Λοιπόν, τι λοιπόν. Ας δούμε τι κάνανε οι άλλες χώρες που βγήκανε από τα μνημόνια. Δηλαδή, ας πάρουμε λίγο στην περιοχή μας, στην Ευρώπη. Τι έκανε η Ιρλανδία, τι έκανε η Κύπρος, τι έκανε η Πορτογαλία. Συνεννοηθήκανε σε κάποια ελάχιστα πράγματα οι πολιτικές δυνάμεις το τι πρέπει να κάνουν για να βγουν από τα μνημόνια.
Κλείσανε τη μύτη τους, μπήκανε, τελικά καταφέρανε και βγήκανε με ένα μίνιμουμ βαθμό συνεννόησης. Αυτό δεν το κάναμε εμείς ούτε το 2010, ούτε το 2012, ούτε το 2015, ούτε φαίνεται να το κάνουμε το 2018. Δηλαδή δεν γινόμαστε σοφότεροι με τίποτα. Αυτό που έχει σημασία τώρα πια βγαίνοντας και αλλάζοντας σελίδα, γιατί όντως αλλάζουμε σελίδα πλέον, μεγαλύτερη ευθύνη όμως σημαίνει αυτό ή μεγαλύτερη αυτονομία, στενό το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε, λέμε κυβερνάνε οι άλλοι. Μας έχουν καθορίσει το πλαίσιο. Αλλά έχουμε κάποιους λίγους βαθμούς ελευθερίας. Εσείς, κύριε Μαυρωτά, θα στηρίξετε όπου νομίζετε την κυβέρνηση σε αυτή τη νέα σελίδα που γυρίζει η χώρα? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που στηρίζουμε και το έχουμε πει πάντα δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι η αντιπολίτευση. Είναι στηρίζουμε τις αρχές μας. Άμα κάτι είναι σύμφωνο με τις θέσεις, τις ιδέες, τις προτάσεις που έχουμε κάνει, το στηρίζουμε χωρίς να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Αυτό είναι το βασικό το οποίο έχει δημιουργήσει. Ξέρετε, ας το πούμε, σας το λέω. Αριστερά, φαντάζομαι, δεν ξέρετε πιο κοντά πάντως για να στηρίξετε. Οι αρχές μας, κοιτάξτε, οι βασικές μας αρχές είναι στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Το ποτάμι, με βάση τις αρχές του, μπορεί να είναι λίγο πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία στα θέματα, για παράδειγμα, οικονομίας ή παιδείας. Φιλελεύθερη πολιτική. Φιλελεύθερη δηλαδή. Πολιτική μπορεί να είναι λίγο πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα των δικαιωμάτων. Δεν έχει αυτό, καταφέρει να αυτό διασταλείται από την Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα. Πώς τα δικαιώματα, κύριε Τσόκα, με βάση ποιος τα περνάτε? Ξεχνάτε με βάση ποιος περνάτε τα νομοσχέδια για τα δικαιώματα. Αυτό το θέμα, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, να προχωρήσουμε παρακάτω. Η συμφωνία μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά με το να συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση θα γυρίσουμε πίσω. Και με βάση αυτά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε, έχουμε πει με το ποτάμι ότι θα στηρίξουμε ακόμα τη συμφωνία ως ποτάμι. Δηλαδή, μα ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, το να στηρίζει τη συμφωνία των Πρεσπών περισσότερα προβλήματα δημιουργεί στον κύριο Τσίπρα παρά του λύνει. Αυτό να το ξέρουμε. Γιατί θα του δημιουργήσει προβλήματα με τον κύριο Καμένο, και άμα θέλεις να πεις ότι. Ένα πρόβλημα. Θα την ψηφίσετε εσείς, θα περάσετε στη Βουλή λοιπόν. Άμα τη δώσετε αυτό. Άμα δεν την ψηφίσουμε, κύριε Καμένο, τι πρόβλημα έχει ο κύριο Τσίπρας? Που υπάρχουν πολλοί και από του ανεξάρτητου βουλευτέ ενδεχομένω. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Οικονόμου. Τι πρόβλημα έχει ο κύριο Τσίπρας αν δεν ψηφίσουμε και δεν περάσει στη Βουλή? Δεν κύριε Μαυρωτά. Όχι, το αντίθετο. Γιατί ο κύριο Καμένο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα πει εγώ, χάρη σε μένα δεν πέρασε η συμφωνία και ο κύριο Τσίπρας θα συνεχίσει να κυβερνάει. Δεν θα έχετε δηλωμένη. Σύμφωνα με αυτά που δηλώνει ο κύριος Καμένος, εκτός άμα κάνει κανένα τεράστιο κολοτούμπο πάλι. Αν περάσει, δεν θα έχετε δηλωμένη. Άμα περάσει η συμφωνία, δεν θα έχετε δηλωμένη. Αυτό έχει πει ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος λέει. Έχει πει ότι είναι διατεθειμένος από ό,τι θυμάμαι. Ο κύριος Καμένος είπε ότι δεν θα ψηφίσει. Αν δεν πάρει το 151, δεν θα έχετε δηλωμένη ο κύριος Τσίπρας. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει δηλωμένη. Στο συγκεκριστή συμφωνία. Κορυφαίο ζήτημα. Όπως καταλαβαίνετε. Κορυφαίο. Δεν συμφωνείτε. Θεσμικά και με βάση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα μπορεί να χωρίς να πάρει το 151 να μπορεί να κυβερνάει, όταν στο βασικό του διακύβευμα ήταν μέσα στη Βουλή. Μπορεί μια χαρά να κυβερνάει ο κύριος Τσίπρας, ο συγκεκριμένο κύριος Τσίπρας. Πάρει την ευθύνη λοιπόν. Να πάρει την ευθύνη. Πάρει το δίνεται λοιπόν το άλλο. Να πάρει αυτό την ευθύνη. Να γίνει μαδούρο. Τον έχετε δει να έχει ενδιασμού στο πώ θα κυβερνήσει. Αν κυβερνάει με. Ξεγυμνώστε τον. Αυτό κάνουμε λοιπόν. Αυτό κάνουμε τον αυτό. Δεν είναι ψήφο στη Βουλή λοιπόν. Για να κρίσιμο. Κορυφαίο μείζον θέμα. Το οποίο δεν είναι ψήφο εμπιστοσύνη. Όταν κάνατε ψήφο δυσπιστία, εννοείται ο κύριο Μαυρωτά. Κύριε Μαυρωτά, συγγνώμη, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτό και πραγματικά σα κοιτάω με πορεία. Το αν θα ψηφίσετε τη συμφωνία των Πρεσπών. Πάει με βάση το αν θα κυβερνήσει ο Τσίπρας ή αν δεν θα κυβερνήσει. Όχι, αν θα τον ξεκινήσει. Πάει με βάση τις δικές μας αρχές. Ή αν θα τον ξεκινήσει. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κύριε, όχι, το είπα προηγουμένως. Λίγο κουκιά. Όχι, το είπα προηγουμένως. Κύριε Μαυρωτά. Όχι, κοιτάξτε, το έχω πει προηγουμένως ότι ψηφίζουμε με βάση τις αρχές μας και δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Τώρα αυτό που εάν λέμε. Όμως ο κύριος Καμένος. Ναι. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Και παραμένει στη θέση του που λέει ότι εγώ καταψηφίζω την κύρωση της συμφωνίας. Σωστά. Σωστά. Και φεύγω από την κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει αυτομάτως πρόταση μορφής κατά του κυρίου Τσίπρα. Εσείς τι θα κάνετε τότε? Θα σηκώσετε το χέρι σας, θα ψηφίσετε. Ό,τι κάναμε και προηγουμένως. Δηλαδή, ό,τι κάναμε στην πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας που κάνει η κυβέρνηση τον Ιούνιο, δεν έκανε. Ναι. Καταψηφίσαμε την κυβέρνηση. Ναι. Άλλο το θέμα της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, άλλο η συμφωνία. Και άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό λέω. Άρα δηλαδή, το ένα είναι σύμφωνα με τις αρχές μας, σύμφωνα με τις αρχές μας. Πρόταση μορφής και υπερψηφίζεται την κύρωση συμφωνίας
Η οποία είναι σύμφωνη με αυτά που έχουμε πει με τις αρχές μας. Τουλάχιστον έτσι έχουμε πει στο ποτάμι με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μάλιστα. Και όλα αυτά, όντες, μέχρι πρώτη στο Κινάλ, είχατε αποδεχτεί πολύ σοβαρές. Συγγνώμη, εμείς Κινάλ. Το ποτάμι είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο συγχρονισμός. Είσαι αισθάνομαι όμω. Ναι, τώρα όχι. Τώρα όχι. Τώρα δεν είναι, όχι. Θα κατέβετε και αυτό όνομα σε εκλογές. Αυτό θα αποφασίσουμε στο συνέδριο και μάλλον θα κατέβουμε αυτό όνομα σε εκλογές. Είναι 3-4 Νοεμβρίου το. Θα έχουμε φθινοπορεινή καμπάνια τώρα πάλι για να θυμίσουμε λίγο τις βασικές αρχές του ποταμιού. Δεν ολοκλήρωσα πάντα το ποτάμι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και από Νέα Δημοκρατία μέσα και από ΠΑΣΟΚ μέσα. Από ποτάμι δεν έχει μέσα. Για να μην λέτε οι όψιμοι φίλοι του ποταμιού ότι είμαστε φίλο ΣΥΡΙΖΕΙ, μόνο ποτάμι δεν έχει μέσα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δεν σα κατηγορούσε κανένα, μην φοβόσαστε. Κύριε Παπακώστα, πού ήταν. Δεν σα κατηγορούσε κανένα και φίλο ΣΥΡΙΖΕΙ και η διάθεση. Παρ' όλα αυτά όμω έχει δημιουργηθεί. Το SMS πάντω, ωραία το είχατε περάσει τη γραμμή. Αφήστε το να ολοκληρώσει ο κύριο. Για το SMS λέω. Το SMS, ναι. Θέλω να πω το εξή. Το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη τουλάχιστον συνολική. Αφήστε το λίγο να ολοκληρώσει όμω, γιατί ακούγεται μουρμούρα έξω. Το γεγονό ότι όντε πρωτήτερα στο Κινάλ, βρισκόμενοι δηλαδή κάτω από την πολιτική ομπρέλα και τη στρατηγική ακριβώ και γεννηματά, είχατε συνταχθεί με πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι οφείλεται και μια ερμηνεία, μια εξήγηση αν θέλετε. Ότι συνενέσατε ας πούμε ότι στο αφήγημα της κυρίας Γεννηματά που υποβοηθούσε, όχι βοήθησε ευθέως την Νέα Δημοκρατία και τη συντάχθηκε τότε στο εκλογές τώρα. Συμφωνείτε με συνταχθήκαμε εμείς με το εκλογές τώρα. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Όχι, κάνετε λάθος. Ήταν από τους λόγους που φύγαμε από το Κινάλ. Ήταν από τους λόγους που φύγαμε από το Κινάλ ότι δεν ρωτηθήκαμε για αυτό το πράγμα. Ήταν μια απόφαση μονομερής. Ένα αυτό και δεύτερο το πώς λήφθηκε η απόφαση για διαδικασία. Όποιος ζητάει εκλογές θα μπαίνει στη λίστα των ευρωδεξιών στη χώρα. Όποιος κύριε Τσόγκα. Επί της ουσίας. Να το διευκολύνω λίγο καλύτερα. Δεν σας αρέσει, αλλά το καταλαβαίνω. Όποιος ζητάει εκλογές στη χώρα θα είναι ευρωδεξιός. Για το θέμα της Ντοβάρτης, πάλι για την μια αντίστοιχη. Όποιος ζητάει εκλογές στη χώρα και αμφισβητεί τον μεγάλο ηγέτη, θα είναι ακροδεξιός. Σημασία δεν έχει το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι το πώς θα γίνουν εκλογές. Άμα να γίνουν με αυτό το κλίμα το εμφυλοπολεμικό, παιδιά, το χάσαμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα γίνει με πόλωση. Δεν είναι το κύριε Μαυροτά τώρα. Δηλαδή, εσείς που κάθετε τώρα στη μέση και κάνετε τώρα το. Ναι, ακριβώς όπως τα λέτε. Τον ισορροπιστή, την πολιτική σταθερότητα. Ισορροπία. Δεν θέλω την ισορροπία τη δικιά σου, αγαπητέ μου φίλε. Διότι όταν όποιο ζητάει και έχει το δικαίωμα το δημοκρατικό των εκλογών είναι ακροδεξιό. Πράγμα εσύ κατάς μία μέση, μία μέση. Είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Τώρα λες τώρα, δηλαδή. Εδώ πέρα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεις. Μεταξύ του αντιδεξιού και του αντισύριζα. Μεταξύ του αντισύριζα με τόπου και του αντιδεξιού με τόπου. Εγώ είμαι με το αντιδικαστικό με 3%. Για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα. Για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα. Θα τοποθετηθώ εγώ βάσει του ΣΥΡΙΖΑ.